αφορμή την κοπή της πίτας, δίνουμε γιορταστικό του τρόπο στην απόσφαιρα. Έχουμε την χαρά να είμαστε σήμερα όλοι εδώ. Όλη η οικογένεια του Παζιάννη. Ξεκινώντας από τον Πρόεδρο, στους ποδητές μας, τους ποδοσφαιριστές, τις υποδομές μας, τις K17, K20, K15, τις συνεργαζόμενες ακαδημίες, το Αριστέχνη Παζιάννα, την ΕΨΥΠ, τους παλέμαχους, τον σύνδεσμο των προπονητών, τους χορηγούς μας και γενικά είμαστε μια πολύ καλή παρέα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε σήμερα εδώ και πάνω απ' όλα έχουμε επαστημάνει και με την παρουσία τους υπουργοί μας, κ. Καλογιάννης και κ. Στασούλας, ο δήμαρχός μας, κ. Μπέκας, και ξεκινάμε την εκδήλωση με τον πρόεδρο της ομάδας μας, τον κ. Χρήστο Βασίλη, ο οποίος θα απευθύνει τον πρώτο χαιρετισμό. Κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ το κάλεσμα της ΠΑΕ που βρισκόσαστε σήμερα εδώ. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά, υγεία, στους πολιτικούς μας που βρίσκονται σήμερα και μας τιμούν καλή επιτυχία στις επικείμενες εκλογές και στους αθλητές μας. Καλή πρόοδο καταρχάς για τους μικρότερους και νεότερους και πάντα επιτυχίες. Πιστεύω ότι η φετινή χρονιά του Παζιάννα μέχρι στιγμής είναι σε πάρα πολύ καλό βαθμό. Πιστεύω και απόψε υπάρχει κάποια ευχαρίστηση σε όλους μας. Ίσως ένα καλύτερο αποτέλεσμα θα ήταν ακόμα καλύτερα. Αλλά πιστεύω ότι όπως πηγαίνει η χρονιά, πιστεύω ότι θα μας βρει το τέλος της σεζόν σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι στα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια ήταν να αναπτύξουμε τις ακαδημίες μας και να εντάξουμε περισσότερα μικρά παιδιά στην ομάδα. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο ΠΑΣ Γιάννενα είναι η μόνη ομάδα που έχει τόσους πολλούς παίκτες από την ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων και γενικά από την Ήπειρο από ό,τι προηγούμενες άλλες χρονιές. Όπως και αγωνίζονται πάρα πολλά παιδιά που έχουν καταγωγή από αυτήν την. Νομίζω αυτό είναι το μέλλον και εδώ πρέπει και τα επόμενα χρόνια να δώσουμε το στόχο μας και να φέρουμε περισσότερα παιδιά στην πρώτη ομάδα. Νομίζω αυτό ικανοποιεί πάρα πολύ εμένα προσωπικά και αυτό που πρέπει να δηλώσω είναι ότι υπάρχει ακόμη δύναμη και θέληση και θα βρίσκουμε εδώ για πολλά χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Ο Δήμαρχος της πόλης σήμερα είναι κοντά μας. Σε ό,τι με επίτιμη καλεσμένη, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί αθλητές, ευχές και από μένα για μια καλή χρονιά με υγεία, υγεία σε εσάς, υγεία στις οικογένειές σας και καλά αποτελέσματα. Και συγχαρητήρια βέβαια στην ομάδα για τη σημερινή της απόδοση. Νομίζω ότι ήταν ατυχές το γεγονός ότι δεν καταφέραμε να έχουμε ένα νικητήριο αποτέλεσμα, αλλά αυτό νομίζω δεν έχει καμία σημασία, συνεχίζουμε. Ο Παζιάννα νομίζω είναι κάτι το οποίο είναι συμφασμένο πλέον σαν μύθος, σαν ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας της πόλης. Ιδίως μετά το 1975 που ο Παζιάννα την προηγούμενη χρονιά ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Άλφα Εθνική και από εκεί πέρα έχουμε τη συνεχής παρουσία μας στην Άλφα Εθνική. Νομίζω είναι ένα από τα στοιχεία που καθορίζουν και τη διάθεση γενικά στην πόλη. Οι επιτυχίες του Παζιάννα είναι χαρά για την πόλη, οι αποτυχίες του Παζιάννα είναι λύπη για την πόλη. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι κοινωνικοποίησης της πόλης. Όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως τα τελευταία δύσκολα νομίζω χρόνια της κρίσης, η συνύπαρξη των ανθρώπων μέσα από το γήπεδο, μέσα από την παρουσία μου από τον Παζιάννα, είναι ένας χώρος ωραίος κοινωνικοποίησης, ξεχνάμε τα προβλήματά μας, τις δυσκολίες μας
και έτσι μπορούμε και λειτουργούμε υγιώς και ουνικά. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Θέλω να ευχηθώ στον Πρόεδρο καλούς αγώνες από εδώ και πέρα. Καλή επιτυχία. Η Δημοτική Αρχή στα πλαίσια των δυνατοτήτων της θα είναι δίπλα στον Βαζιάννενα και νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε δίπλα στον Βαζιάννενα. Να ευχηθώ λοιπόν για μία ακόμα φορά καλή χρονιά, υγεία σε όλους σας και καλή επιτυχία στην ομάδα στη συνέχεια. Και όλοι είπανε κάτι. Εγώ σήμερα δεν είμαι ως περιφερειάρχης, εδώ είμαι ως φίλατρος του Παζιάννα. Από το 1964 που πρωτοπήγα στο γήπεδο μέχρι σήμερα, πιστεύω ότι έχω συνδεθεί με αυτή την ομάδα. Τιμούμε όλους, γιατί είναι πολλοί αυτοί που προσέφεραν σε αυτή την ομάδα και ο καθένας που έχει βιώματα μπορεί να πει μια καλή κουβέντα για πάρα πολλούς. Θέλω όμως να πω συγχαρητήρια, γιατί σήμερα έτσι είμαστε μαζεμένοι εδώ για τη σημερινή ομάδα, η οποία μέσα σε αντίξωες συνθήκες, πραγματικά αντίξωες, μας κάνει περήφανους και στη διοίκηση, στους προπονητές, σε όλους, είτε αυτοί είναι ξένοι από την Ήπειρο, είτε είναι Ηπειρώτες. Γιατί κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει αυτούς που μείνανε χρόνια στο Μπας Γιάννα ότι και αυτοί ας ήταν ξένοι έγιναν όλοι Ηπειρώτες. Είναι μεγάλο πράγμα να είσαι Ηπειρώτης και να έχει περάσει μέσα σου ότι στο ποδόσφαιρο ο Μπας Γιάννα αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και παντού την Ήπειρο. Χρόνια πολλά, πάντα επιτυχίες και πάντα διακρίσεις. Καλώς έχουμε μια άριστη συνεργασία και με την ΕΣΥΠ. Νομίζω ότι αυτό φαίνεται πολύ καθαρά και ο κ. Στρακάς, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέστηκε σήμερα εδώ. Κύριε Βαρακάλα, θα πείτε λίγο δύο κουβέντες. Να ευχηθώ και εγώ σε όλους χρόνια πολλά. Μια καλή και δημιουργική χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα, σε όλους όσους απαρτίζουν και βρίσκονται σήμερα εδώ, με τις οικογένειές τους. Με την ευκαιρία αυτή θέλω να συγχαρώ και εγώ την διοίκηση του ΠΑΣ Γιάννενα, κυρίως τον Πρόεδρο, ο οποίος και αυτός ο ίδιος ξέρει το τι τραβάει και το τι ακούει και το τι ζει και αν δεν περάσει από αυτές τις θέσεις δεν μπορείς να το καταλάβεις εύκολα. Οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου όμως μπορούν να το καταλάβουν καλύτερα από όλους. Να συγχαρώ τη διοίκηση που απαρτίζει το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή, γιατί χωρίς μια ισχυρή διοίκηση δεν μπορούν να έχουν αυτά τα αποτελέσματα. Επίσης, να συγχαρώ τους προπονητές της μεγάλης ομάδας, τον κύριο Πετράκη, γιατί θαυμάσια τη δουλειά που κάνει για την ταπεινότητα του χαρακτήρα του, που νομίζω στο πρόσωπό του, παρόλο που δεν είναι από την πόλη μας, βλέπουμε όλοι τους εαυτούς μας και την περιοχή μας, έτσι θέλουμε να είμαστε και να δείχνουμε προς τα έξω και μας τιμάει αυτό. Τους προπονητές όλων των υποδομών, όλων των ακαδημιών που με τις επιτυχίες του σήμερα, κατά τη διάρκεια της χρονιάς, μας κάνουν όλους υπερήφανος και δείχνουν ότι αυτή η πόλη έχει μέλλον και ποδοσφαιρικό μέλλον και αυτό αρχίζει ήδη να φαίνεται και στη μεγάλη ομάδα και δεν έχουμε παρά να ελπίζουμε ότι έρχονται καλύτερες μέρες. Συγχαρητήρια για την φετινή χρονιά. Νομίζω όλα πάνε καλά. Ίσως οι δύο πρώτοι μας έχουν ξεφύγει λίγο από την βαθμολογία. Εντάξει, υπάρχει χρόνος ακόμα. Ξέρω ο πρόεδρος μας χρωστάει και μια Ευρώπη. Δεν το ξεχνάμε εμείς. Και η συνεργασία με την ΕΣΥΠ, να είστε σίγουροι ότι θα συνεχιστεί και θα έχουμε καλύτερες μέρες. Χρόνια και πολλά και πάλι σε όλους. Στην οικογένειά μας δεν ξεχνάμε και τους παλεμάχους μας. Σήμερα εκπροσωπούνται από τον πρόεδρο τον κύριο Χαρίση. Από την πλευρά μου καλή χρονιά σε όλους εσάς, ιδιαίτερα στον πρόεδρο και τον Δημοτικό Συμβούλιο και τους συνεργάτες τους
να τους ευχηθώ να εμποδοθούν οι προσπάθειές τους για έναν ακόμη πιο ισχυρό Μπαζιάνια, στον προπονητή μας τον κύριο Πετράκη και τους συνεργάτες του, καθώς και στο προσωπικό της ΠΑΕ, κάθε επιτυχία στο έργο τους, ιδιαίτερα δε στους ποδοσφαιριστές μας και στις οικογένειές τους, να είναι γεροί εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων και να έχουν στήριγμα πάντοτε το σπίτι τους. Γιατί μην ξεχνάμε σήμερα μια χαρούμενη μέρα για όλους μας. Όταν έρχονται οι αποτυχίες, ξεχνάμε πολλά και θυμόμαστε μόνο το σπίτι μας και τις οικογένειές μας. Να είναι γεροί, αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές, αυτοί μας κάνουν να νιώθουμε καλά και να χαμογελάμε σήμερα στους δύσκολους καιρούς που περνάμε. Ιδιαίτερα στα τμήματα υποδομών της ΠΑΕ Μπαζιάνια να έχουν υπομονή, στους προπονητές να έχουν εργατικότητα και σύντομα να δούμε την ομάδα μας να μπαρτίζεται από ακόμα περισσότερους γιανιώτες ή υπηρώτες ποδοσφαιριστές. Σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά σε όλους. Τα πρόσωπα που μιλάνε είναι ευχάριστα σε όλους που παίρνουν. Μάλλον είμαι σίγουρος γι' αυτό. Θέλω να φωνάξω στο βήμα τον αρχηγό της ομάδας μας, τον Αλέξη, τον έναν από τους αρχηγούς της ομάδας μας, τον Αλέξη του Μιχαήλ. Από τους παλιότερους ποδοσφαιριστές, αντικούμε λίγο τον Γιώργο τον Τάσιο, αλλά έχει φωνητικά προβλήματα ο Γιώργος σήμερα, δεν μπορεί να εκφραστεί. Αλέξη. Καλησπέρα και από μένα. Εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Για μένα, μάλλον για μας, είναι χαρά να βλέπω τόσους σημαντικούς ανθρώπους εδώ πέρα. Μας δίνει πολύ μεγάλη δύναμη να σας έχουμε κοντά μας. Νομίζω ότι όλοι εδώ που είμαστε, ο καθένας στη μεριά του, περισσότερο εμείς στο αγωνιστικό και εσείς, ο καθένας από το κομμάτι που μπορεί να προσφέρει, μπορούμε να κάνουμε την Μπαζιάνια ακόμα μεγαλύτερο. Εδώ θέλουμε να είμαστε σαν μια οικογένεια και όλοι μαζί να μπορέσουμε να φτάσουμε το Μπαζιάνια και να μείνουμε στην ιστορία σαν αυτοί που μπορέσαμε και ανεβάσαμε τον πύχη τόσο ψηλά και ο Μπαζιάνια να είναι για χρόνια στην Άλφα Εθνική. Ευχαριστώ πολύ. Πριν κλείσω, μετά θα στον κύριο Ζουκανέλη, ο οποίος θα πρέπει να κάνει ένα χαιρετισμό, όχι μόνο γιατί είναι διευθυντής της Συνεταιριστικής Τράπεζας Αιγαίου, που είναι από τους μεγαλύτερους χορηγούς της ΠΑΕ Μπαζιάνια, όπως φυσικά και ο κύριος Φίλος, ο οποίος βρίσκεται δίπλα του σήμερα, αλλά και αυτός έχει το οπαδικό μέσα του και όταν είναι να μιλήσουμε κύριε Ζουκανέλη για ποδοσφαιρικά δεν μπορεί να λείπει ο τέσσερα, είναι. Θα πει δύο κουβέντες. Εγώ έχω την πλήρη ιδιότητα. Είμαι οπαδός, κουλικά δεν είμαι του Μπαζιάνια. Το γήπεδο είναι το μόνο μέρος που καμιά φορά βρίζω, γιατί βρίζω σπάνια στη ζωή μου, αλλά εκεί δεν συγκρατιέμαι. Λοιπόν, αλλά θα σας μιλήσω και με τις δύο ιδιότητες. Θα σας πω λοιπόν δύο πράγματα. Σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ο Χάρης ο Χαρίσης ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης. Το Χάρη τον ξέρω από 5 χρονών γιατί έπαιζε πάρα μαζί με την Δήμη μου. Και είμαι πολύ πολύ χαρούμενος, τον συγχαίρω και να συνεχίσει έτσι και να τον έχουν παράδειγμα και όλα τα νέα παιδιά των υποδομών. Είναι αυτό που δείχνει ότι με σκληρή προσπάθεια και αν πιστεύεις στον εαυτό σου μπορείς να πας μπροστά. Στο άλλο το κομμάτι που έχει να κάνει με την ιδιότητά μου σαν Γενικός Διευθυντής της Συνεταιριστικής Τράπεζας, θα πω λοιπόν το εξής. Εμείς παλεύουμε σαν τράπεζα τοπική αυτά τα 5-6 πολύ δύσκολα χρόνια της κρίσης να επιβιώσουμε και τα έχουμε καταφέρει όταν καμιά 20 άλλες τράπεζες έχουν κλείσει. Το ίδιο παλεύει και ο Μπαζιάνια και θα πρέπει να σκεφτείτε ότι αυτά τα 5 χρόνια ομάδες όπως είναι η ΑΕΚ, ο Ηρακλής, η Παναχαϊκή, ο Άρης, η Λάρισα, ποδοσφαιρικά μεγέθη και οικονομικά μεγέθη πολύ μεγαλύτερα από τον Μπαζιάνια έχουν εξαφανιστεί. Ο πρόεδρος, ο κύριος Χριστοβασίλης, επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι χαμηλών τόνων και μετριοπαθής, και καμιά φορά τσακωνόμαστε γι' αυτό, γιατί του λέω ότι θα πρέπει να προβάλλει αυτό το οποίο έχει κάνει λίγο περισσότερο, δεν το κάνει. Θα το κάνω εγώ λοιπόν για λογαριασμό του, γιατί επειδή εγώ στη δουλειά μου κρίνομαι με αριθμούς, έτσι κρίνω και την πορεία του Μπαζιάνια τα τελευταία 5 χρόνια. Εδώ λοιπόν υπάρχουν 3 άνοδοι νομίζω, υπάρχουν μια πενταετής παρουσία στην Αλφα Εθνική, υπάρχει η ψηλότερη θέση που πήρε ποτέ η ομάδα στο πρωτάθλημα. Υπάρχουν οι περισσότεροι γεννιόντες παίκτες που παίζουν στον Μπαζιάνια
και οι Γιαννιώτες είμαστε ως συνήθως μεμψίμενοι, δυσαρεστημένοι και με ιδιωτικό πνεύμα. Εντάξει, ας προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε λίγο αυτό. Η τράπεζα από την πλευρά της είναι δίπλα στον Παζιέννα τα τελευταία 5 χρόνια. Υπάρχουν επιχειρηματίες που στηρίζουν. Ο κύριος Χίτος είναι ένας από αυτούς με συνεχή αδιάλειπτη παρουσία στήριξη δίπλα στην ομάδα. Αλλά νομίζω ότι όλοι πρέπει να έρθουμε πιο κοντά στην ομάδα αν θέλουμε να απολαμβάνει η περιοχή αυτά τα οποία ο Παζιέννα δίνει. Και δεν είναι μόνο η διέξοδος στα παιδιά στο ποδόσφαιρο. Είναι και διέξοδος στην επιχειρηματικότητα, γιατί αν βελτιώσουμε και λίγο τις συνθήκες στο ποδόσφαιρο, ο κύριος Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι εδώ. Δηλαδή, ήταν χαρά που είδαμε ένα γεμάτο γήπεδο χθες παρά τις ασχήμιες που γίνανε. Αυτά είναι που πρέπει να περιορίσουμε. Αλλά το να παίρνεις ποδόσφαιρο με τους φιλάθλους που είναι μιας ομάδας δεν έχει κανένα νόημα. Όταν λοιπόν καταφέρουμε να ξαναγεμίσουν τα γήπεδα και να έρχονται και οι ομάδες από τις άλλες πόλεις με τους οπαδούς τους, θα δουλεύουν και τα ξενοδοχεία, θα δουλεύουν και τα εστιατόρια, θα δουλεύουν και τα μαγαζιά. Θα προωθείται όλη η επιχειρηματικότητα στην περιοχή και αυτό είναι ο ρόλος του ποδοσφαίρου. Δεν θα σας πω άλλα πράγματα, αλλά ξέρετε, καμιά φορά πρέπει να γίνεις και λίγο δυσάρεστος, μήπως και θα ρωτήσει κάποιον. Λοιπόν, πάντα επιτυχίες και καλή δύναμη στον πρόεδρο και στους παίκτες του Παναγωνιστήριου. Να είστε καλά. Πρέπει να αναφέρω και τους χορηγούς που βρίσκονται σήμερα εδώ και τιμούν την εκδήλωσή μας, τη ΣΥΤΑ, τη Φόρνετ, τα ζαχαροπλαστεία Μάντζος που θα έχουν τη χορηγία της Βασιλόπιτας, τον φιλόξενο χώρο εδώ πέρα του Άρ Χοτέλ, τον κύριο Μπαράτσα, Τακταίο Παπαδόπουλος και θέλω να πω ένα χαιρετισμό από τον Εραστέχνη Παζιάννα που μετέφερε τώρα ο Γενικός Διευθυντής ο Δημήτρης Στούκας από τον πρόεδρο του, τον κύριο Τζάκα, ο οποίος δεν μπορεί να παρευρίσκεται σήμερα εδώ γιατί του συνέβη κάτι απρόπτο. Μεταφέρει όμως τον χαιρετισμό του και εύχεται σε όλους καλή χρονιά και πάντα επιτυχίες στις ομάδες μας. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι έφτασε η μεγάλη στιγμή να κόψουμε τη Βασιλόπιτα, να δούμε πού θα πέσει το τυχερό φλουρί, ποιος θα είναι ο τυχερός. Καλώ τους τρεις αρχηγούς μας, τον Θέλη Τζιμόπουλο, τον Αλέξη Μιχαήλ, τον Γιώργο τον Τάσιο, να έρθουν να πάρουν τα πρώτα κομμάτια. Και επίσης και τον προπονητή μας. Κύριε Πετράκη, νομίζω ότι δεν θα το αποφύγετε. Θα πρέπει να ανεβείτε στο βήμα. Να βοηθήσουμε λίγο τον πρόεδρο. Για μένα ο ΠΑΣ είναι μεγάλη ομάδα και νομίζω ότι υπάρχει υποχρέωση σε όλους τους πιλότες να είναι κοντά στην ομάδα για να την βοηθάνε. Καλή χρονιά με υγεία. Θέλει Τζιμόπουλο. Καλή χρονιά. Εύχομαι και με τη σειρά μου. Καλή χρονιά σε όλους. Να προσφέρει να μην πάρει καλύτερο. Εγώ που φτάσεις δεν μπορεί η διαφωνία. Τι θα πει, θα φάμε το μικρό να πούμε. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους. Γεια στην καλά. Παρακαλώ, τον Γενικό Διευθυντή του Ποδοσφαιρικού Τμήματος, τον κύριο Δημήτρη Νιαρκάκο, για το επόμενο κομμάτι. Thank you.
Γεια. Thank you.